Ύστερα από τηλεφώνημα της Διευθύντριας κυρίας Μπαντούνας στο τέταρτο γυμνάσιο πύργου, σήμερα το πρωί γύρω στις 11, μας καλέσαν και πήγαμε να δούμε το χώρο και ήταν ένα σχολείο το οποίο υποτίθεται ότι ήταν υποκατάληψη σήμερα το πρωί. Ο χώρος έχει βανδαλιστεί. Έχουν κάψει όλες τις κουρτίνες του σχολείου, έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, έχουν καταστρέψει όλα τα φώτα, τις μπρίζες, τους διακόπτες, έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές. Εμείς πήραμε απόφαση ως παιδείας να κλείσει τις τρεις επόμενες μέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, οπότε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα όλα αυτά που συνέβησαν εκεί, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά μάθημα αυτή τη στιγμή με αυτές τις συνθήκες. Είναι σπασμένα όλα τα τζάμια και μπαίνουν νερά εννοείται της βροχής μέσα. Αυτό το έκαναν οι μαθητές του ίδιου του σχολείου ή εξωσχολικοί? Αυτό προσπαθούμε να δούμε. Έχουμε κάνει μήνυση ήδη στην αστυνομία, μήνυση κατά γνώστου. Υπήρχαν εννοείται κάποιοι μαθητές μέσα την ώρα που έγινε αυτό, γιατί λογικά έγινε από τις 9 ως 11, που υπήρχε η κατάληψη. Ακόμη δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν έγινε από εξωσχολικούς ή αν έγινε από τους ίδιους μαθητές. Είναι στο θέμα της αστυνομίας αυτό και δικό μας. Εμείς καταγγέλαμε το γεγονός. Εννοείται ότι καταγγέλουμε τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Τα σχολεία δεν είναι ιδιοκτησία του καθενός που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δημόσια περιουσία. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κάτι που μπορούμε να βρούμε λύση. Ναι, μεν κάποια παιδιά έχουν αγανακτήσει στο θέμα των σχολείων, στο θέμα αυτά που υπάρχουν με τα κρούσματα που υπάρχουν, γιατί υπήρχαν κρούσματα και στο τέταρτο γυμνάσιο, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Δηλαδή, συγκεκριμένοι μαθητές στο τέταρτο γυμνάσιο που έκαναν κατάληψη για τα κρούσματα του σχολείου? Ναι, υπήρχε κατάληψη λόγω των κρουσμάτων και επειδή δεν κλείνουν τα σχολεία. Δεν είναι στο χέρι του Δήμου να γίνει αυτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Η αντίδρασή του ήταν να σπάσουν το ίδιο του σχολείο. Ίσως να ήταν και αυτό. Ακόμη δεν ξέρουμε κάτι. Εγώ λέω αυτό ότι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Καταδικάζουμε κάθε είδους βανδαλισμό σε τέτοια πράγματα. Το να μπαίνεις μέσα σε ένα σχολείο και να βλέπεις να βγαίνουν καπνοί από παντού όπως πήγαμε το πρωί, μόνο από τη λήψη μπορεί να προκαλέσει σε όλο τον πύργο και ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και θα προσπαθήσουμε όσο το γρηγορότερο να φτιάξουμε τις ζημιές. Ήδη είμαστε όλοι κάτω στο σχολείο και προσπαθούμε να φτιάξουμε τις ζημιές. Αφού ενημερωθήκαμε ότι το σχολείο δεν είναι σε καλή κατάσταση, η πρώτη εικόνα ήταν ότι πήγαμε μέσα και είδαμε πολλά πράγματα διαλυμένα. Αυτό δεν το περιμέναμε, γιατί ποτέ δεν είχαμε ποτέ τέτοια φαινόμενα. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάθαμε κι εμείς ένα σοκ, που εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Κυρία καθηγητά, μιλάμε για μαθητές γυμνασίου, δηλαδή για παιδιά μικρής, υποθετικά ευαίσθητης ηλικίας στην προεφηβεία και στην αρχή της εφηβείας. Επειδή δεν ξέρουμε ποιοι κάνανε όλα αυτά, αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί το ποιοι τα κάνανε, γιατί μπορεί να μην είναι μαθητές δικοί μας. Και δεν πιστεύω ότι οι μαθητές δικοί μας που τους ξέρουμε ότι προέβησαν σε αυτά τα πράγματα. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, πιστεύω εγώ. Κύριε καθηγητά, είδαμε ότι πέρα από τους βανδαλισμούς δεν έχει κλοπές. Δηλαδή δεν μπήκανε μέσα για να κλέψουν, μπήκανε για να καταστρέψουν. Ναι. Αυτό δείχνει όλη η κατάσταση μέσα. Δεν είναι ότι μπήκανε μέσα για να πάρουν κάτι κτλ. Ήτανε να μπουν να καταστρέψουν, μόνο αυτό. Αυτό δηλαδή τους ενδιέφερε. Τώρα το γιατί θα πρέπει να ερωτηθούν, να βρεθούν και να ερωτηθούν γιατί το κάνουν. Εγώ ήρθα γύρω στις 10, τώρα λίγο πριν, λίγο μετά δεν θυμάμαι, γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ένα rapid test και γι' αυτό δεν ήρθα πιο νωρίς. Ίσως αν ερχόμουν πιο νωρίς να τις προλάβαινα. Ήσταν ο πρώτος που μας είπατε που ήρθατε. Ναι, βρήκα εδώ την πόρτα την κεντρική του σχολείου σπασμένη και μπήκα μέσα, ήταν μέσα ένα σύννεφο καπνού που δεν έβλεπε στα 2 μέτρα. Και γόντουσαν πλαστικά, φαινόταν από τη μυρωδιά. Είχα και τα παιδιά μου μαζί, τα άφησα έξω και μπήκα και είδα ότι καίγανε πλαστικά χριστουγεννιάτικα. Ήταν δεν ξέρω τι μέσα σε 2 αίθουσες, μία κάτω, μία πάνω. Και ένα τοπίο βομβαρδισμένο, ξυλωμένες όλες οι μπρίζες, σπασμένα τα τζάμια, όλα. Και άλλοι πολλοί βανδαλισμοί. Το μόνο που μου έκανε περίεργεια είναι ότι δεν κλέψαν τα κομπιούτερ, ενώ μπορούσαν να τα πάρουν. Αυτά. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει, τι πιστεύετε ότι είναι από πίσω? Τι πιστεύω? Μπορεί να είναι και μαθητές του σχολείου. Τίποτα κινήσεις έχετε δει, τίποτα περίεργες κινήσεις την προηγούμενη μέρα? Γιατί δεν είναι χθες και προχθές που είχαν κατάληψη τα παιδιά. Υπήρχαν τίποτα κινήσεις ή δεν είχατε προσέξει κάτι? Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν κάνω μάθημα στο σχολείο αυτά, αλλά εργάζομαι στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών που στεγάζεται εδώ, δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες ή αν υπάρχει βεντέτα ή ποιοι είναι οι σεσημασμένοι εδώ πέρα. Αλλά
Μπορεί να είναι και τα δύο, και ενδοσχολική και εξωσχολική. Μάλιστα. Κρίμα όμως, γιατί γίνεται ένας αγώνας μαθητικός σε όλη την Ελλάδα για δίκαια αιτήματα και αυτές οι πράξεις αμαυρώνουν τους μαθητικούς αγώνες.